Σε ένα προηγούμενο βίντεο είχαμε δει τις μπαταρίες των iPhones και σας δημιουργήθηκε η απορία γιατί το iPhone 12 έχει μικρότερη μπαταρία από τον προκάτοχό του. Σήμερα θα δούμε γιατί. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσει το τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να σας κάνω ένα βίντεο για να σας απαντήσω τις ερωτήσεις που μου έχετε κάνει περί iPhone 12. Για ποιο λόγο το iPhone 12, ενώ είναι πιο νέο τηλέφωνο, θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη μπαταρία και δυστυχώς έχει μικρότερη. Έχει όντως διαφορά. Ναι, μεν μικρότερη, αλλά μήπως έχει την ίδια κατανάλωση. Σήμερα θα απαντήσουμε την ερώτηση αυτή και ίσως καταλάβουμε και για ποιο λόγο το έχουν κάνει. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το iPhone 11 κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2019. Το απλό το 11 ήταν και είναι ακόμα 6,1 inches και το iPhone Pro Max ήταν στις 6,5 και είναι ακόμα. Τα specs λίγο πολύ όλοι τα ξέρουμε ή μπορούμε εύκολα να τα βρούμε. Το iPhone 12 κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2020 στις 6,1 inches το απλό και το Pro Max στις 6,7. Δηλαδή 2 inches μεγαλύτερο από το Pro Max. Άρα και μεγαλύτερη οθόνη κατά 2 inches οι Pro Max εκδόσεις. Άμα πάμε να δούμε τις μπαταρίες όπως πολύ καλά έχετε δει, η μπαταρία των iPhone 12 είναι μικρότερη σε mAh από ό,τι είναι των iPhone 11. Εάν πάρουμε και συγκρίνουμε τα απλά iPhone, το 11 είναι στις 3110, είναι στα 3110 mAh, σε αντίθεση με το iPhone 12 που είναι στα 2815, δεν κάνω λάθος. Το ίδιο συμβαίνει φυσικά και στις Pro και Pro Max εκδόσεις. Σε αυτό όμως που δεν έχουμε δώσει τόσο σημασία, αλλά το GSM Arena μπορεί να μας το δείξει, είναι το πόσο κατανάλωση έχουν σε σχέση με τα mAh που έχουν οι μπαταρίες τους. Βλέπουμε πάρα πολύ καλά ότι ακριβώς από κάτω από τα mAh δείχνει ότι έχουν ακριβώς την ίδια κατανάλωση. Δηλαδή, όσο διάρκεια κρατάει η μία μπαταρία, τόσο διάρκεια έχει και η άλλη μπαταρία. Πού οφείλεται όμως αυτό το πράγμα? Γιατί να συμβαίνει αυτό? Ναι, μεν έχουν μικρότερη μπαταρία, αλλά έχουν την ίδια κατανάλωση. Δεν έχουν ακριβώς όμως την ίδια κατανάλωση, έχουν την ίδια αποφόρτιση. Καθώς έχουν λιγότερη κατανάλωση τα iPhone 12 σε αντίθεση με όλα τα προγενέστερα μοντέλα. Φέτος η Apple ανακοίνωσε τον Silicon και τους Mi 1 επεξεργαστές που δημιούργησε η ίδια για τα MacBook. Φυσικά κυκλοφόρησε και τους νέους α14 επεξεργαστές που έχουν την ίδια φιλοσοφία και δουλεύουν σε ένα βαθμό με τον ίδιο τρόπο. Η διαφορά με τον α13 τεράστια. Καταρχάς, τεράστια διαφορά συναντάμε ακόμη και στα νανόμετρα. Γιατί ο α13 ήταν στα 7 νανόμετρα, ενώ ο α14 είναι στα 5 νανόμετρα. Είναι πραγματικά, όσοι γνωρίζετε λίγο πολύ, δεν θα εμβαθύνω τόσο πολύ στα νανόμετρα, καθώς δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, αλλά όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε εύκολα να το ψάξετε ότι τα νανόμετρα έχουν τεράστια διαφορά ακόμη και στην κατανάλωση. Και τώρα θα μου πείτε, έχει τόσο μεγάλη διαφορά? Όπως σας είπα, ναι. Έχει. Ο α14 κάνει διαφορετική διαχείριση του τρεύματος χωρίς να χάνει πόρους από το σύστημα, ίσα ίσα είναι ακόμη πιο δυνατός αλλά και ταχύτερος από τον προκάτοχό του τον α13. Σε συγκριτικά βίντεο που έχουν γίνει οι μπαταρίες κρατάνε ακριβώς το ίδιο, κλείνουν ταυτόχρονα ή κάποιες φορές σε κάποια βίντεο κρατάνε κάποια δευτερόλεπτα περισσότερα. Πού οφείλεται αυτό? Αυτό οφείλεται στη διαφορετική διαχείριση του ρεύματος. Ο α14 κάνει διαφορετική διαχείριση στο ρεύμα και στέλνει ρεύμα εκεί που χρειάζεται και όχι σε όλο το τηλέφωνο. Δεν απαντήσαμε όμως γιατί μπορεί να το έκαναν αυτό. Θα μου πεις, θα μπορούσε να έχουν το ίδιο τηλέφωνο με την ίδια μπαταρία αλλά να χρησιμοποιήσουν τον α14, οπότε το τηλέφωνο να έχει περισσότερη κατανάλωση. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Γιατί όμως μπορεί να το κάνουν αυτό το πράγμα? Τα πιθανά σενάρια είναι δύο. Το ένα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι το βάρος. Γιατί το iPhone 12 είναι πολύ ελαφρύτερο από το iPhone 11, αλλά στις Pro Max εκδόσεις δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα, καθώς εντάξει, προφανώς είναι και πιο μεγάλος ο όγκος του τηλεφώνου και μεγαλύτερη οθόνη. Αλλά αν είχαν και μεγαλύτερη μπαταρία, θα ήταν ακόμη πιο βαριά τηλέφωνα. Ο άλλος, αν και λίγο ακραίος, αλλά μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια τεχνάσματα η Apple, είναι για να δημιουργηθεί ντόρος. Γενικότερα η Apple σφημίζεται για αυτό το πράγμα, να δημιουργεί ντόρο γενικότερα, να σχολιαστεί ότι τα iPhone 12 σαν καινούργια τηλέφωνα έχουν μικρότερη μπαταρία, οπότε εκεί να πέσει το μάτι κάποιον στην κατανάλωση. Οπότε να αρχίσουν να γίνονται συγκριτικά και να δείξει η Apple έμεσα, με τον έμεσο τρόπο, συνήθως αυτό κάνει, να μας δείξει ότι ο α14 προφανώς έχει χαμηλότερη κατανάλωση, ενώ επεξεργάζεται τα δεδομένα πολύ πιο γρήγορα. Κακώς θα μου πεις ναι. Έχασες? Όχι.
Εάν είσαι από αυτούς που θα αγοράσει το iPhone 12, προφανώς και δεν είσαι χαμένος. Ίσα-ίσα είσαι κερδισμένος. Καθώς δεν κοιτάμε μόνο τους αριθμούς. Σταματήστε να κοιτάτε τα milliampere και να σχολιάζετε ότι τα iPhone έχουν λιγότερα milliampere από τα Android. Δεν χρειάζεται να έχουν περισσότερα milliampere, καθώς έχουν διαφορετική διαχείριση στο ρεύμα. Συμφωνώ και κράζω για ποιο λόγο να μην έχουν μεγαλύτερη μπαταρία. Αν είχαν την ίδια μπαταρία, σκεφτείτε λίγο ότι θα κρατούσαν πολύ περισσότερο. Δηλαδή, μπορεί να κρατούσαν και 3 μέρες. Θα μπορούσε με την διαχείριση του ρεύματος που γίνεται σε κάθε iPhone, στα iPhone γενικότερα. Οπότε μην βλέπετε μόνο τον αριθμό των milliampere, αλλά να κοιτάτε και λίγο να εμβαθύνετε ακόμη περισσότερο και να κοιτάτε την κατανάλωση που έχει το τηλέφωνο, καθώς και τη διαχείριση του ρεύματος που κάνει μια συσκευή. Επίσης, μη σας κάνει εντύπωση εάν του χρόνου στα νέα μοντέλα δείτε μικρότερη μπαταρία, αλλά ίσως να κρατάει και περισσότερο. Γενικότερα η Apple φημίζεται λίγο για τον τόρο που κάνει, όπως τα παλιότερα μοντέλα στις αρχές που είχε κυκλοφορήσει, παίρνανε αφήνανε iPhone πάνω σε πάγκους, υπάρχει ένας μύθος αυτό, δεν ξέρω αν το γνωρίσετε, αφήνανε τηλέφωνα πάνω σε πάγκους bar και ξεχνούσανε τηλέφωνα επίτηδες για να δημιουργηθεί ο τόρος ότι τι τηλέφωνο είναι αυτό και τι φάση. Είχα διαβάσει μια ιστορία για το 3GS που το είχαν αφήσει πάνω σε έναν πάγκο και το είχε βρει ένας barman, επίτηδες εσκεμένα. Για να φωτογραφείτε το τηλέφωνο και να δημιουργηθεί έτσι λίγο ντόρος για το νέο iPhone που κυκλοφορεί. Και γενικότερα σε τέτοια τεχνάσματα η Apple είναι λίγο. Είναι λίγο θέμα marketing. Γιατί όπως έχουμε πει παλιότερα, η Apple στο marketing δεν υπάρχει προφανώς. Και γενικότερα σε συνεντεύξεις που γίνονται και σε συνεντεύξεις που δίνουν, πολλές φορές υπάρχουν σημεία στο βίντεο στα οποία δείχνουν νέα πράγματα που είναι να κυκλοφορήσουν στο μέλλον. Και πολλές φορές το μάτι μας δεν πέφτει, αλλά αν πέσει, σχολιάζεται. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσεις αν σου αρέσουν τέτοιους βίντεο, να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από ένα βίντεο. Spoiler alert, έρχεται βιντεάκι με tips and tricks για iPhone, πάρα πολύ δυνατό που δεν πρέπει να το χάσεις. Απλά περιμένω να έρθει το καινούργιο μου τηλέφωνο για να κάνω επιτέλους αυτό το βίντεο που θέλω τόσο πολύ να σας δείξω. Επίσης, live stream στο Twitch, μην ξεχάσεις να πας να τσεκάρεις την περιγραφή, θα σε περιμένω και εκεί. Και Discord server για οποιαδήποτε ερώτηση έχεις προφανώς, να έρθεις να επισκεφτείς και τον server και να κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση. Απαντάω άμεσα και είμαι συνέχεια μέσα. Οπότε, σε περιμένω και εκεί. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι όλοι καλά.